Καλημέρα, μάγκες. Καλημέρα σε όλους. Σας αγαπάω πάρα πολύ όλους, μάγκες. Καλό Κυριακή να έχετε όλους, μάγκες. Είναι Κυριακή σήμερα και τι σκέφτηκα να σας πω μια ιστορία από παλιά, ρε μάγκες. Μια ιστορία από παλιά, ρε μάγκες. Μια ιστορία πολύ δυνατή, ρε μάγκες. Κάντε εγγραφούλα στο κανάλι, όποιος δεν έχει κάνει. Κάντε τώρα εγγραφούλα με δύναμη. Εγγραφούλα, μάγκες. Πηγαίνετε και στον Μπότλοτ, κάντε και εκεί εγγραφούλα. Πάμε, μάγκες, πάμε με την ιστορία μας. Ήμουν ανήλικο, σκεφτείτε. Και το μυαλό μου ήταν πάντα για λεφτά. Αλλά αυτή η ιστορία που θα σας πω τώρα, δηλαδή αυτή η ληστεία που έκανα, είναι μια ληστεία που ήμουν πολύ αγκωμένος, πολύ άγκος, πολύ, να μην πω ψέμα, πολύ φόβο. Γιατί ήξερα να ρισκάρω πολλά χρόνια από την αρχή. Άμα τα με πιάσει, άμα τα με πιάσει, θα ρισκάρω φυλακή, φυλακή. Και είπα όχι, δεν τα με πιάσει. Πάμε, κοιτάξτε το τώρα με, γιατί δεν ήμουν μόνος. Ήτανε πάρα πολλά φυλαράκια μπλεγμένα μέσα σε αυτά. Και είπα, τώρα ρισκάρω εκτός ελευθερία μου. Ρισκάρω τη ζωή μου. Γιατί, κλέψαμε, μάγκες, κλέψαμε τα λεφτά. Τα λεφτά αυτά ήτανε του τράπεζα. Δηλαδή ήτανε ένα βανάκι που πήγαινε σε κάθε τράπεζα και μάζευε τα λεφτά. Και στήσαμε κάπου σαν καρτέλ, κάπου σε ένα μικρό δρόμο. Μπλοκάραμε τρία αυτοκίνητα, κλέψαμε για να μπορέσουμε να κλέψουμε τα λεφτά, ρε μάγκες, σκεφτείτε. Από το βαν. Ήταν ένα βαν που πήγαινε σε πολλές τράπεζες και έπαιρνε τα λεφτά. Εμείς το έχουμε δει από πολύ πιο πριν. Το έχουμε κυνηγήσει κάπου ένα μήνα περίπου. Δεν το έχω κυνηγήσει εγώ. Είχαμε άλλα άτομα. Τι σας είπα. Ήταν πολλά άτομα εδώ μπλεγμένοι, ρε μάγκες. Καταλαβαίνετε. Και τώρα αυτό το βαν το αντικάλυψαν μόνο δύο άτομα. Μόνο δύο άτομα. Καταλαβαίνετε. Χρειαζόμασταν πολλά όπλα. Εκτός από τα όπλα, χρειαζόμαστε Καλάσνικοφ, Καλάσ. Καλάσ. Καταλαβαίνετε, γιατί ήταν πάρα πολλά τα λεφτά. Μιλάμε ένα βανάκι που είναι σαν εκτέτο, σαν άλλη. Δηλαδή και με καλά να ρίξει στο τζάμι, δεν σπάει το τζάμι τίποτα. Το τζάμι είναι πάρα πολύ δυνατό. Θα σας πω γιατί είχαμε βαριοπούλες τα πάντα, έτσι είναι ο φίλος μου με βαριοπούλα. Τώρα σας λέω μπροστά στο τζάμι, ανήλικος, όλα τα άλλα ήταν 30, ήταν και ένα 50 χρόνο μέσα. 27, 25, εγώ ανήλικος, ο πιο μικρός και έχουμε βάλει μια πάρα πολύ μεγάλη δουλειά. Όταν με βάλανε και αμένα μέσα, με έβαλε κάποιος που το λεγότανε Λίκα, ρε μάγκες, που κανένας, όλοι με φοβότανε, λέει πω ρε μαλάκα, τα πάμε όλοι φυλακή, μη πάρεις ρε μαλάκα, πώς παίρνεις ανήλικους. Και έλεγε ο Λίκο, φίλος μου, ο καλύτερος φίλος μου, έλεγε ρε μαλάκα, αυτός δεν είναι πίσω, αυτός δεν είναι ρουφιάνος. Πάει μπροστά, έχει αίμα, πάει μπροστά, δεν φοβάται. Πάει μέχρι τέλος, αυτός άμα του λες για τα λεφτά, τα πάει μέχρι τέλος, δεν τα σταματήσει, μέχρι δεν τα πάρει, δεν φοβάται τίποτα. Τα πάει μέχρι τέλος, μέχρι τα τελειώσει η δουλειά και με τρέλα τι κάνει όλοι και μέχρι τα μοιραστούν τα λεφτά. Έτσι ήμουνα, πάντα, τέτοια χαρακτήρα. Δεν φοβάμαι, δεν ρίσκαρα τη ζωή μου. Αυτά έχω τώρα λεφτά, έχω τα πάντα. Ληστείες έκανα. Μην κάνετε αυτά τα πράγματα. Αλλά θα σας πω τώρα αυτή. Τώρα πήγαν πολύ άγκος. Γιατί σας είπα. Εκτός ρε μάγκες από είχαμε όπλα καλάς μάγκες. Εκτός από αυτά μπορούσα να πετάνω. Γιατί όταν πας να κάνεις ληστεία, να κλέβεις και λεφτά του κράτους, τα λεφτά του τράπεζα και έχεις όπλα και έχεις καλάς, άμα έρχονται μπάτσι τα ρίξεις, έτσι δεν είναι τα πισέλα πιάσουν τα... και μπορεί να πετάνεις γιατί τα ρίξεις και μπάτσι. Δηλαδή ήμουν ανήλικος και με πήρανε μάγκες.
Τέλος πάντων, πάμε να σας πω τώρα πώς βάλαμε όλη τη ληστεία, πώς προχωρήσαμε, πώς την βάλαμε μπροστά. Δεν ήταν εδώ Ελλάδα, ήταν αλλού. Είναι μια ληστεία που έγινε πριν πάρα πολλά χρόνια. Μην κάνετε αυτά τα πράγματα, μένετε μακριά από αυτά τα πράγματα. Εγώ σας είπα τότε, δεν είχα μυαλό, έπληξα σε πολλές κακές παρέες. Για αυτά έκανα αυτά τα πράγματα, ρε μαγκές. Έκλεβα αυτοκίνητα, έκανα ληστείες, έκανα πάρα πολλά πράγματα, πολλά άλλα, όχι μόνο αυτά. Θα σας πω, κάντε εγγραφούλα, πηγαίνετε κάντε εγγραφούλα και στον κόσμο, γιατί όποιος θέλει να με γνωρίζει καλύτερα, εγώ που μάγκες είμαι ανιτινός καταρχή, βλέπετε. Λέω όλη τη ζωή μου, λέω ό,τι έκανα, όλη τη ζωή μου επειδή είμαι μάγκας και ανιτινός. Καταλαβαίνετε τι σας λέω, ρε μάγκες. Το καταλαβαίνετε, ρε μάγκες. Σας αγαπάω πάρα πολύ όλους. Καταλαβαίνετε, πάμε τώρα μάγκες με δύναμη, κοιτάξτε εδώ. Ήμουνα με τα φιλαράκια μου, με το Λίγκα. Μιλάγαμε συνέχεια πολλές μέρες. Βάλουμε ληστεία μπροστά. Τα άλλα άτομα που ήταν εμπλεγμένοι μέσα παρακολουθάγανε πώς πάει το μπανάκι. Υπάρχει μια μέρα να πάει αλλιώς. Υπήρχε δηλαδή το μπανάκι, πήγαινε, έπαιρνε από. Δεν μπορώ να πω τώρα ούτε πόλη, ούτε τίποτα, ούτε που ήταν. Θα σας πω τι έκανα, δεν θα σας πω που ήταν όμως. Κατάλαβα, δεν γίνεται. Αυτά είναι. Εντάξει, περάσανε πολλά χρόνια σιγά, γιατί να. Ψάχνω προβλήματα χωρίς λόγο. Κοιτάξτε εδώ ρε μαγείς, αγαπάω πάρα πολύ όλους. Και κυνήγησανε, άλλοι κυνήγησανε, το βάνα ξέρουν πώς πάει. Υπήρχε μόνο ένα δρόμος όμως. Το βανάκι πήγαινε σε ένα πουλί που έπαιρνε μπαμ τα λεφτά από πολλές τράπεζες και μετά έφευγε να τα πάει αλλού. Και από πού έφευγε δηλαδή, έγινε λίγο από το πολύ ρε μαγείς και εκεί έφευγε και υπήρχε ένα μικρό δρόμος. Καταλαβαίνετε πού δηλαδή χωράγε. Ένα αυτοκίνητο μπροστά και ένα από πίσω τίποτα άλλο. Και δεξιά και αριστερά ήταν βουνό. Βουνό, μαγκές. Μόνο βουνό. Κανένας. Δεν υπήρχε σπίτια και αυτά. Εμείς τι κάναμε. Τρία αυτοκίνητα κλέψαμε αυτά. Τρία αυτοκίνητα σκεφτείτε. Έχουμε κλέψει. Ρε μαγκές, τρία αυτοκίνητα τι κάναμε. Έχουμε φύγαμε σε ένα πριν ένα βράδυ να γίνει ληστεία. Πήγαμε, κλέψαμε δύο. Και πριν λίγες ώρες να πάμε, ξανακλέψαμε ένα, να τα πούμε όλα τα τρία αυτοκίνητα. Εμείς ξέραμε ότι υπήρχαν κάποιοι που πήγαιναν από πίσω, δηλαδή να παρακολουθήσουν το βαν από πρωί, να δουν πώς παίρνουν τα λεφτά από τράπεζες, να μην το φάμε και να το καταλαβαίνετε. Όλα, είχαμε όλοι όπλα πάνω μας. Είχαμε τρία καλάσνικο, σας λέω. Τώρα μάγκες έτρεμα, αλλά πήγαινα μέχρι πίσω, δεν με νοιάζει να πάρω τα λεφτά, ήξερα μετά. Θα είναι για λίγη ώρα αυτή η δουλειά. Θα κρατήσει λίγα λεφτά, 10 λεπτά και μετά 10 λεπτά. Θα φύγω, θα μοιράσουμε τα λεφτά, τα κάτω μας όλοι σε ένα σπίτι, τα γελάμε. Όχι, θα μετράμε τα λεφτά, ξέρετε, έτσι είναι τα. Πιάνει σπακέτα εύκολα, καταλαβαίνετε. Ρε μάγκες, κοιτάξτε εδώ. Τέλος πάντων, εντάξει, εμείς τα ξέραμε όλα αυτά. Εγώ τι έχω κάνει. Εγώ πάω με λίγα, με ένα αυτοκίνητο που με πάει κάπου εκεί στο βουνό. Κάποια στιγμή έπρεπε, περιμέναμε βαν. Δηλαδή το βαν έπρεπε, σας είπα, να περάσει από όλες τραπούλες να μαζεύει τα λεφτά. Και μετά έρχονταν εγώ. Έτσι πήγαινε από ένα δρόμο που ήταν βουνό. Τα πήγαινε σε μια μεγάλη τράπεζα μετά τα λεφτά. Και εμείς εκεί που δεν υπήρχε κάμερες, τίποτα, ήταν μόνο μικρό το δρόμο, τι κάναμε. Σας είπα, κλέψαμε τρία αυτοκίνητα. Με δύο αυτοκίνητα ξέραμε από πριν ότι υπήρχαν και πίσω. Ότι κάποιοι άλλοι με σκουτεράκια που παρακολουθάγανε να ξέρουν από πού περνάει ακριβώς. Άμα και αστυνομία πιο πίσω και μπροστά. Πολλούς υπήρχαν πάρα, δεν θέλω να πω. Ήμασταν πάρα πολλά άτομα που είναι. Δηλαδή και πολλά χιλιόμετρα μπροστά και πολλά χιλιόμετρα πίσω να ξέρουμε τον δρόμο, να ξέρουμε όλα. Πας και υπάρχει και αστυνομία, είχαμε βρει και ασύρματο. Καταλαβαίνετε, πας και παίρνει κάποιος αστυνομία να πει ατιμιστία, πας και γίνεται κάτι. Όλα είχαμε, δηλαδή ξέραμε και να μαθαίνει αστυνομία, είχαμε ασύρματο. Όλα. Δηλαδή ήταν μια πολύ οργανωμένη, πολύ καλά οργανωμένη ληστεία με άτομα που. Πήγαμε μπροστά, ποτέ χωρίς φόβο, δηλαδή να το. Ό,τι είπαμε, αυτά κάναμε. Δεν έκανε κανένα άλλο. Ό,τι έπρεπε ο καθένας να κάνει, αυτό έκανε και έγινε. Τέλος πάντων, σας είπα. Κάποια στιγμή το βανάκι, εμείς μιλάγαμε από ασύρματο και από τηλεφώνα. Και έτσι είναι καλύτερα να μην μας ακούνε. Είχαμε και εκτός αυτή η ασύρματο που ήταν εγώ, που έμπατσε, είχαμε και άλλα ασύρματα που μιλάγαμε εμείς. Τα πήραμε να μιλάμε εμείς, μετά τα πετάγαμε. Κοιτάξτε εδώ, μάτια. Έχει περάσει δηλαδή το βανάκι του τραπέζα σε όλες τις τραπέζες.
σε όλες τις τράπεζες έχει μαζέψει τα λεφτά. Δηλαδή ούτε τώρα που σας λέω, ήταν ένα 7-8 λεπτά για να φτάνει εκεί, σε αυτό το χώρο. Το βανάκι, ξέραμε που είναι γεμάτο λεφτά, δύο άτομα μέσα μόνο, ο οδηγός και άλλο ένα δίπλα, πίσω τα λεφτά βεβαίως. Εμείς τι κάναμε, δηλαδή περιμέναμε, γιατί περνάγανε και άλλα αυτοκίνητα, καταλαβαίνετε, δεν θέλαμε να κλείσουμε πολύ πιο πριν δρόμο σε όλες λόγω. Να υπάρχουν αυτοκίνητα και μαλακίες από πριν και άλλα άτομα μπλεγμένοι να βλέπουν μάρτυρες και αυτά, καταλαβαίνετε. Θέλαμε να το πιάσουμε και να δείτε εκεί την ώρα. Δηλαδή στο τσακ, στα τάκα τάκα να γίνει όλα, να μην προλάβουν πολλά αυτοί. Γιατί ξέραμε, γιατί δεν ανοίγει εκεί εύκολη, δεν γίνεται να ανοίξουμε πόρτα, δεν σπάει εύκολη η τζάμια, ακόμα και με καλά δίκολα. Αυτό το τζάμι δεν σπάει, καταλαβαίνετε. Και ρε μάγες τέλος πάντων, κάποια στιγμή λοιπόν το βαράκι έτσι. Σας λέω, ρε μάγες, όταν είδα το βαράκι του τράπεζα, εγώ δεν ήμουν σε κανένα αυτοκίνητο, δύο φιλαράκια μου, δηλαδή το βλέπα κάπου στα 150-200 μέτρα μπροστά μου. Τα φιλαράκια μου το κλείσανε, εγώ ένα όπλο και ένα καλάσικα μέσα. Μέσα στην τζάκα, στα ναυτικά, μπουφάνι, μέσα στη μπουφάνικα, ένα όπλο και ένα καλάσι. Με το έτσι κλείνουν δρόμο, τα φιλαράκια μου σταματάει. Το βανάκι του τράπεζα από πίσω, άλλο αυτοκίνητο, το τρίτο που σας είπα, κλείστε και ήρθε και ένα αυτοκίνητο από πίσω να μην μπορεί να κάνει όπιστο το βανάκι, καταλαβαίνετε, να φύγει, να γίνει καμία μαλακία. Ορμήσαμε κατευθείαν, μάγκες όλοι πάνω του, θυμάμαι, αλλά την ώρα που σταμάτησε έτσι το βανάκι, εγώ έβαλα την τζάκα από το μπουφάν, το καλάς και το όπλο. Πάνω παγωτήκανε αυτοί, αλλά δεν ανοίξανε κατευθείαν πορτά. Μαγκές και το όπλο στο κέρι. Και όλοι ορμάγαμε πάνω όλοι για να ανοίξουν αυτή η πόρτα, καταλαβαίνετε. Από το να πάρουμε ένας από το βανάκι να ανοίξουμε τα πίσω, να πάρουμε τα λεφτά, γιατί τα λεφτά τα κρατάνε για να πίσω. Στην αρχή δεν θέλανε αυτοί να ανοίξουν πόρτα, καταλαβαίνετε, αλλά επειδή είχαμε βαριοπούλες και πολλά, με την βαριοπούλα ο φίλος μου έδινε έτσι στο τζάμι, καταλαβαίνετε, και το τζάμι είχε σπάσει όλο το τζάμι, ήταν σπασμένο, αλλά δεν μπορούσαμε να φερνότανε μόνο σπασμένο, δεν έσπαγε για να το... Δεν έσπαγε δηλαδή τελείως για να μπορέσουμε να μπαίνουμε μέσα στο βανάκι. Αλλά και κάποια στιγμή όταν έβλεπα έτσι το τζάμι, μάγες και πάω το καλάσι πάνω στο τζάμι και πάνω σε αυτόν που ήταν μέσα στο βανάκι. Και του λέω, ανοίξε τώρα πουτάνα, τώρα τα πετάνεις. Και πάω και μια αέρα και πάνω του έτσι και άνοιξε. Σκέστηκε ο άλλος, σκέστηκε και άνοιξε, σας λέω. Άνοιξε πόρτα, μετά το πήραμε από κάτω, πουτάνα, δεν κόρεξες να ανοίγεις. Αλλά είπαμε, χωρίς να πειράζουμε κανένας, κάτω πουτάνα, άνοιξε πίσω, άνοιξε γρήγορα πίσω, κάτω. Κάνε αυτά που σου λέμε αυτό, α, τώρα θα πετάνεις. Έτσι γίνονται αυτά, δεν θέλω να σας πω πιο πολλά. Μαλακίες ήταν, αυτά που έκανα παλιά. Πήραμε αυτά που ήταν, τα βάλαμε μέσα στα αυτοκίνητα, δηλαδή αφήσαμε το βανάκι εκεί. Τους κλειδώσαμε μετά, σκεφτείτε. Τους κλειδώσαμε, τους πήραμε όλα ζήματα αυτά που ήταν και τους κλειδώσαμε κάπου πίσω και οι δύο εκεί πίσω στο βανάκι, δηλαδή για να μην μπορέσουν μετά ούτε να εκεί πίσω στο βανάκι που τους κλειδώσαμε αυτοί οι δύο. Πήραμε τα λεφτά και τους κλειδώσαμε εκεί, καταλαβαίνετε, για να έχουμε εμείς χρόνο μέχρι τέτοια. Να μην καλέσουν, δηλαδή να τους αφήσουμε σαν μαλάκες εκεί, να καλέσουν γρήγορα μετά στο νομιά. Τα ήταν μαλακίες. Επειδή περνάγανε και αυτοκίνητα από εκεί, πολύ εύκολα μπορούσε να σταματήσει γρήγορα ένα αυτοκίνητο και να πει τώρα μας κλέψανε τα λεφτά κάπου, μας κλέψανε, πάρκα αστυνομία. Γιατί εμείς πήραμε τα κινητά όλα, ασύρματα, αυτά. Καταλαβαίνετε ρε μάγες, τότε δεν ήταν και κουμπί. Νομίζω δεν, εμείς ήμασταν σίγουροι που δεν έχει κουμπί, δηλαδή και με κάτι πληροφορίες τότε. Δηλαδή σκεφτείτε, πριν πάρα πολλά χρόνια ήμουνα και εγώ ανήλικος, καταλαβαίνετε. Και έτσι μάγες τους πήραμε τα λεφτά. Και τους κλειδώσαμε αυτοί οι δύο που ήταν στο βανάκι, τους κλειδώσαμε μέσα εκεί πίσω, είχε ένα χώρο το βανάκι που πράγματι κάτι κούτες, σε κάτι κούτες, έτσι ήταν τα λεφτά, όλες κούτες με τα λεφτά πήραμε εμείς και τους κλειδώσαμε εκεί.
Άλε μάγκε, αν έχουμε εμεί καταλαβαίνετε, να έχουμε πολλή ώρα δηλαδή. Για να φύγουμε, να μην γίνει καμία μαλακία να μα κυνηγήσουν. Ξέρετε, τα γκουρούνια μετά, τα γκουρούνια. Και μετά είναι άλλη μαλακία. Μετά φύγε με 200 χιλιόμετρα από πίσω. Από εκεί μπορεί να γίνει και άλλα. Καταλαβαίνετε, ρε μάγκε. Και έτσι πήραμε πάνω από 80 χιλιάρικα ο καθένα. Σκεφτείτε τώρα, άλλα. Πήραμε πάρα πολλά. Τα λεφτά ήταν περίπου 800 χιλιάρικα όλα αξία. Αλλά επειδή ήταν πάρα πολλά άτομα μπλεγμένα, 80 πήρα. Εντάξει, καλά είπα, ευχαριστώ και με αυτά ρε μάγες, επειδή με το δόρυ με πήρανε στην παρέα, επειδή στην αρχή με φοβητήκανε όλοι. Και μετά όλοι λέγανε, κοιτάξτε ρε μαλάκες, ο μικρός άνοιξε δηλαδή ρε μαλάκες, ο μικρός δεν άνοιξε την πόρτα. Ο μικρός πήγε με καλάσια από πάνω του, στο τζάμι. Γιατί ένας βαράγε εκεί στο τζάμι με την παρουκούλα, και πήγε έτσι και του κοίταμε έτσι. Άνοιξε τώρα, πουτάνα, να πουτάνεις και διότι. Πάνω και μετά το καλάσι πόνο μου. Τώρα! Δεν είναι έτσι το τζάμι με το καλάσι. Και φωτίθηκε και άνοιξε πόρτα. Τι νομίζω, όλο σκόπο τώρα θα ανοίξει το καλάσι και είδε μου. Πάνω ρε μαγκές, κέστηκε. Κέστηκε σας λέω. Φωτιά κάτω. Τα πήραμε αυτά που έπρεπε να πάρουμε. Πήγαμε. Μετά τα κάναμε ειδήσεις και γελάγαμε. Σκεφτείτε, τα κάναμε ειδήσεις τι έγινε και γελάγαμε. Πάντα όταν πηγαίναμε να κάνουμε αυτά τα πράγματα, εμείς πήγαμε με full face, λάδια, καταλαβαίνετε. Δεν αφήναμε ίγνη από πίσω μας. Μα τίποτα, γιατί ξέραμε που ψάχνουν πατσί. Από πριν 5 χιλιόμετρα μπορεί να πάρει κάμερες. Όλα μετά, ό,τι αυτοκίνητο παίρναμε, μετά ξέρετε, φωτιά, δίνεις φωτιά. Για να φεύγουμε όλα, τι να αφήνει σίγουρα και μαλακίες φωτιά. Πας κάπου να πάρει φωτιά, άντια. Δεν μπορεί τίποτα να πάρει από εκεί μετά, καταλαβαίνετε. Και να έκανα πάρα πολλές τέτοιες, πολλές άλλες και από εδώ πήρα. Και από τότε δεν έκανα τίποτε, τίποτα κανένας, επειδή όλα τα κάνα μυαλό. Αλλά εδώ ήταν πολύ αγωμένη νηστεία, σας λέω. Πολύ με καλά, όταν πήγα από πάντο. Τώρα άνοιξε, τώρα δεν το άνοιξε. Και όλοι από την παρέα τρελαθήκανε επειδή λέγανε όλοι μετά. Κοιτάξτε ρε μαλάκες, δεν θέλαμε, μπράβο ρε λίγο, δεν θέλαμε να πάρουμε τον μικρό, αλλά ο μικρός δηλαδή, κοιτάξτε άνοιξε την πόρτα. Πόρε μπράβο, όχι εγώ πόρε μάγες, να σας πω, εγώ ήμουν πολύ χαρούμενος, δηλαδή ένιωτα σαν, πώς να σας πω, ένα πολύ μεγάλο μάγκας, γιατί ακούγω όλη την παρέα μου, τη μάμη που κάναν έτσι το κεφάλι, μπράβο ρε, μπράβο ρε, μπράβο ρε, μπράβο ρε, δίνανε χέρι, μπράβο ρε μαλάκα, μπράβο, 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 μπράβο. Και ένιωτα ρε μάγκε σαν ένα king ρε μάγκε σαν πω βασιλιάς έτσι. Σκεφτείτε ανήλικος, δηλαδή κανένας δεν με ήθελε επειδή φοβητήκανε στην αρχή. Όλοι με φοβητήκανε λόγω που ήμουν ανήλικος. Δηλαδή πως να πάρουμε σε μια τόση μεγάλη νηστεία ένα ανήλικος. Γιατί άλλοι δεν με ξέρανε. Καταλαβαίνετε, το οποίο πολύ που με ξέρει πολύ καλά ήταν το φιλαράκι μου το Λίγκα. Αλλά τελικά μπήκα και έκανα πολύ την καλή τη δουλειά μου. Επειδή εγώ ανήλικος είχα μυαλό σαν ένα 50χρονο. Καταλαβαίνετε, 40χρονο. Σας είπα από πολύ μικρός έκανα παρέα. Πάντα με πιο μεγάλο, πολύ πιο μεγάλους από μένα. Μ' άρεσε δηλαδή αντεραλίνη, μ' άρεσε τις μαλακίες να κάνω. Μένετε μακριά από αυτά τα πράγματα, αυτά τα πράγματα δεν αξίζουν. Αυτή είναι μια ιστορία, δηλαδή κάτι που έχει, σας το είπα, θέλω να είμαι αληθινός μαζί σας. Είναι κάτι που έχει γίνει πολύ παλιά στη ζωή μου. Τώρα έχω κόψει αυτά τα πράγματα, δεν κάνω αυτά τα πράγματα. Μην κάνετε αυτά τα πράγματα, δεν αξίζουν αυτά τα πράγματα. Τώρα όποιος ήταν εδώ σε αυτή τη ληστεία, όλοι έχουν πάει φυλακή στο λόγο μου. Κοιτάξτε και εγώ είμαι ελεύθερος εδώ στην Ελλάδα. Όποιος ήταν σε αυτή τη ληστεία που σας είπα τώρα, όλοι έχουν πάει φυλακή, έχουν βγει από τότε, έχουν πάει άλλοι, έχουν βγει ξαναμπήκανε, έχουν βγει ξαναμπήκανε. Όσο πας ένα μισή κοινωνία με τα παλικά μέσα, άμα το σπέρνε πάλι ξαναμπίνε, ξέρω. Εγώ αποφάσισα να διαλέξω άλλο δρόμο, να αφήσω πίσω μου αυτά τα πράγματα, γιατί και εγώ ήμουν στο τσάκ να χάσω ελευθερία μου. Μάγκες, μένετε ελεύθεροι, γιατί υγεία και ελευθερία είναι πάνω απ' όλα. Καταλαβαίνετε, γιατί άμα δεν έχεις ελευθερία, κάνεις και την υγεία σου και ψυχολογικά και σε πολλά. Δεν μπορεί να είσαι τώρα σε ένα χώρο κλειστό. Καταλαβαίνετε τι σας λέω. Τώρα μιλάμε για μαγεία, μιλάμε για καλύτερα ελεύθερος με την γυναικάρα σου να κάνεις ό,τι θέλεις. Τώρα είναι 2021, σκεφτείτε τα λεφτά.
γίνονται να τα πάρεις αλλιώς. Τότε ήταν αλλιώς. Σκεφτείτε, πριν πάρα πολλά χρόνια ήμουν εγώ έτοιμος, καταλαβαίνετε. Αυτή ήταν δηλαδή η ιστορία. Μένετε μακριά από αυτά τα πράγματα. Σας είπα, αυτή είναι μια ιστορία. Θέλω να το πω 100 φορές για να το καταλάβουν όλοι. Είναι μια ιστορία που έχει γίνει παλιά στη ζωή μου. Τώρα έχω ακούσει αυτά τα πράγματα. Ήρθα στην Ελλάδα για να ήμουν νόμιμος. Να είμαι, βλέπετε, νόμιμος, αφού είχα πολλά λεφτά από τόσες ληστείες που έκανα. Έχω πάρει πάνω από 100 χιλιάρικα από τελευταία ληστεία. Δηλαδή, γιατί να μην φύγω, καταλαβαίνετε, γιατί να. Καταλαβαίνετε, και έφυγα. Αλλιώς θα ήμουν και εγώ φυλακή, γιατί πιάστηκε το φυλαράκι μου. Καταλαβαίνετε, σας αγαπάω πάρα πολύ όλους την γραφούλα. Πηγαίνετε, κάντε γραφούλα και στο πόσο μάγκε, σας αγαπάω πάρα πολύ. Πάντα θα είμαι δίπλα σας. Εγγραφούλα και like, μάγκε, άμα θέλετε να ξαναπώ και άλλες τέτοιες ιστορίες. Βλέπετε, μάγκε, σας είπα, γιατί εγώ ήμουν μάγκα και ψυχνός από μικρός. Μύριζα πάντα τα λεφτά, μύριζα εκεί που είναι πολλά λεφτά. Μ' αρέσανε τα λεφτά και μ' αρέσανε να έχω πάντα πακέτο. Να μπορέσω να παίζω, να πετάω τα λεφτά, να κάνω ό,τι θέλω εγώ. Σας αγαπάω πάρα πολύ όλους.